Η ώρα που όλοι περιμένατε. Δόλευε. Αυτό είναι τέλειο, μπρο. Σαν να μπαίνεις ναρκωτικά αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το συγκρίνω με κάτι άλλο. Είναι τέρμα μου. Σε λίγο θα ερχόμουν να δω αν είσαι καλά, αλήθεια σου λέω. Βρήκα ένα αρνητικό. Γεια σας φίλοι μου, Γιώργος Χάβολος εδώ, μαζί με Φρέντι. Για άλλη μια φορά. Είπαμε κάτι και το τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Το προηγούμενο βίντεο το σπάσατε, πήγαμε σε 3 εστιατόρια. Και είχαμε υποσχεθεί Μποτρίνη. Χτυπήσαμε όχι 15-20 000, χτυπήσαμε 31 000 like. Θέλω να πω ότι αρχικά σήμερα θα πάμε εξίσου σε εστιατόρια για Σίμων Σεφ. Okay. Θα τελειώσουμε με Μποτρίνη. Τι έχει αυτό πριν, που όμως, όλοι περιμένουμε. Δεν θα σας το πούμε ακόμα. Έχω να πω όμως κάτι άλλο. Μία νέα πρόκληση. Εάν το βίντεο αυτό πάει 40.000 like, θα φύγουμε Μύκονο να πάμε λέγε μου σε εστιατόρια του Νουσρέτ. Και... λοιπόν, εγώ θα είμαι άφραγκος και τυχαία θα σε δω και θα με πας Νουσρέτ για χρυσή μπριζόλα. Κάτι τέτοιο. Και... αν πάει 50.000 like και 500.000 προβολές, αυτό ρε φίλε είναι πολύ δύσκολο να γίνει, πιστεύω δεν νομίζω γίνεται. Δεν θα γίνει βασικά. Θα πάρουμε χρυσή μπριτζόλα που κάνει 1.000 ευρώ μόνο η μπριτζόλα. Πάμε μάγκες, θα χέσουμε χρυσό. Μάγκες δεν ξέρω καν αν το έχετε, δεν ξέρω, είναι πάνω σας. Αυτά. Λοιπόν, έλα κάντε like από τώρα για να το δείτε, για εσάς το κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό στις γευσηγνωσίες. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια όμως. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρωινό. Έχεις φάει? Δεν έχω φάει τίποτα. Ούτε bro. Εγώ. Let's go. Let's get it. Φρέντι, δυστυχώς για πρωινό δεν υπάρχει άλλος διάσημος σεφ να έχει brunch, αλλά... ένας που ήταν έκλεισε το μαγαζί μετά από εμάς. Ελπίζω να μην κλείσει και αυτό, μαλάκα κρίμα. Ένας διάσημος ζαχαροπλάστης που τον ξέρει όλη η Ελλάδα και θέλω να τιμήσουμε. Παρλιάρος. Είναι ο Στέλιος Παρλιάρος. Ωραία. Τον έβλεπες μικρός. Εγώ που είμαι παιδί του 98, όλα μου τα μεσημέρια και τα απογεύματα άραζα μετά το σχολείο και έφτιαχνε γλυκά συνταγές. Και εγώ τότε ήμουν φουλ του γλυκού, ρε φίλε, και τα λιγουρευόμουνα. Και τα έφτιαχνες κι εσύ. Όχι. Είμαστε στο Κολωνάκι, όπου έχει ζαχαροπλαστεία του. Λέγεται Sweet Alchemy, δηλαδή γλυκές αλχημίες. Κοιτάξτε, δεν θα φάμε brunch, αλλά θα ξεκινήσουμε με γλυκά, με πάστες, να δούμε τι έχει. Και έχω ξεκινήσει διατροφή, εγώ το ξέρω. Και εγώ έτσι. Τα ίδια, αλλά για το γύρισμα θα τα φάμε όλα. Βλέπετε τι θυσίες κάνουμε. Το μόνο που θα σου υποσχεθώ είναι ότι η μέρος θα ξεκινήσει όσο πιο γλυκά γίνεται. Γλύκανε με, γλύκανε με. Πριν φας το γλυκό, πρέπει να το αξίζεις. Πρέπει να έχεις δουλέψει γι' αυτό, αδερφέ μου. Καλό! Δόλευε! Εδώ το κόβεις κιόλας λίγο. Τέτοια τρύπα λέει η βαρέλα και δεν μπορείς να βρεις τη τρύπα, αλλά έξω τα ρίξες. Καλά, από ένα πάρετε. Το φιστίκι μετράει να ξέρεις. Ποια διαφορά αυτό με αυτό? Αυτό είναι cheesecake με φρούτα του δάσους, αυτό έχει σοκολάτα, κρέμα, λίγο ρούμι και από πάνω έχει σμέουρα. Cheesecake, bro. Θέλουμε σίγουρα αυτό. Αυτό το πρώτο τι είναι? Σοκολάτα bitter, ναι. Σοκολάτα γάλακτος και ένα μαλακό σαν brownie στη μέση. Ωραία, βάλτε το κι αυτό. Ωραία, βάλτε μας και τη μέση λεμόνι και την κρέμ μπρουλέ. Εγώ δεν τα αναγνωρίζω αυτά να ξέρεις. Είναι μάρτζι πάνω απ' έξω αμυγδαλόπαστα και μέσα είναι bitter σοκολάτα και ρούμι και είναι και λίγο κράτσι. Ωραία, βάλτε το κάνετε κάτω. Αυτά νομίζω μας το και... ναι. Πού σε έφερα, Γιώργο! Αχ, είναι για ειδικές περιστάσεις, αλλά εντάξει, κάνουμε μια εξαίρεση. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι... ωραίο πακετάρισμα. Συσκευασία... να το πιάσω, να το πιάσω. Ναι, ούτω. Πακετάρισμα. Παιδιά, δείτε ακόμα και το κουταλάκι πόσο κιλέ είναι. Είναι... εξηγάρε, μαλακά. Μαλάκα είναι, είναι off-white κουταλάκι, ρε φίλε. Ας ξεκινήσουμε να φάμε τα γλυκάκια μας. Ωρε, μάνα, χρώματα εδώ. Από πού να ξεκινήσουμε? Εγώ θα ξεκινήσω από το Super Food. Λοιπόν, να πούμε μισό λεπτό ότι για όλα αυτά δώσαμε 24 ευρώ. Μπορώ να το πιάσω. Ξεκινάμε αυτό, δείτε εμφάνιση. Έχει μούρα, blueberries, cranberries. Λέω σε εμφάνιση, είναι πολύ ωραίο. Είναι το Instagramικό γλυκό, ξέρεις. Έλα. Αυτό το ξεκίνησα από πριν. Ω, τι κάνεις ρε. Μα δεν θέλω να τρώω. Ξέρω να το πιάσεις. Ωραίο. Δεν το κοίμασα το τέτοιο, να δούμε. Πω, νιώθω ότι θα μου πέσουν όλα, ρε. Ωρε, μαλάκα. Πω, μπρο. Έχω να φάω γλυκό 2 μήνες τώρα με τη διατροφή. Άστο, αλλά είναι τέλειο. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο γλυκό, ρε.
Λοιπόν, εγώ θα του βάλω 8 στα 10. Εγώ θέλω να του βάλω καλύτερα. Αλλά λόγω του ότι μου αρέσει το cheesecake, θα βάλω 9 ρεμπρο. Επόμενο. Ωραίο ποτήρι. Αυτό κάτι με μπουένο, κομματάκι μπισκότο έχει μέσα. Ω, έχει χρυσό πάνω, το βλέπει. Ω, ισχύει πάνω, έχει χρυσή. Παιδιά, αυτό είναι ένδειξη ότι πρέπει να πάμε στο Newsred. Γι' αυτό πατήστε like να φτάσουμε 50.000 like. Μα το Θεό μα δίνει σήμα. Τι λέει, όντω είναι σήμα. Let's go. Πάρε, πάρε, πάρε πολύ και μπουκιά. Δεν σου θυμίζει μια παιδική σοκολάτα, αλλά πια. Σε αυτό, ρε φίλε, εγώ θα βάλω ένα 6, ρε μπρο. Εγώ σε αυτό θα βάλω ένα 5. Είναι ωραίο, αλλά δεν είναι στα γούστα μου. Δηλαδή. Και εμένα ακριβώ. Δεν μου σκάει παλιάρο, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Μου σκάει ότι, οκ, μια σοκολάτα. Είναι ωραίο. Ρεκό. Αυτό μου αρέσει πολύ. Κοίτα, από άποψη design. Αυτό από άποψη παίρνει design. Παίρνει ένα 8, γιατί ήταν έτσι ωραίο. Κάτσε να. Δεν σου θυμίζει μύδια αυτό. Πρέπει να πάμε και αθαλασσινά, Γιώργο. Έπεσε. Ω, μπρο, αυτό δεν μου αρέσει. Παιδιά, αυτό είναι μους σοκολάτας, αλλά είναι κάπως ξινή. Κάπως... Παίρνει λίγο η γεύση του ποτού, το ρούμι ή κονιάκ, τι είχε. Ναι, ναι, κάτι τέτοιο. Είναι λίγο ξινόπικρο. Λίγο ξινό, βασικά. Ναι, είναι λίγο περίεργο. Ναι. Κοίτα, δεν μ' αρέσει. Ούτε εγώ μένα. Αυτό δεν θα το έτρωγα. Ούτε εμένα, ούτε εμένα. Ούτε θα το τελείω. Ναι, ναι, με τίποτα. Εγώ θα το βάλω σε αυτό ένα 4, μπρο. Εγώ 3. Μπρο, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Και έχουμε το lemon pie. Σε αυτό πιστεύω, φίλε. Σε αυτό δίνω απόδοση 2. Για μύρισε. Δεν μυρίζει, ρε. Για πάμε. Lemon pie, γενικά μου αρέσει πολύ το lemon pie. Εγώ πήρα μόνο σαν τη γη, κάτσα πάρει και πιο κάτω. Είναι ωραίο. Λίγο μάτα, πολύ ψινό, ρε. Ψινό, λίγο βαρύ, αλλά μου αρέσουν αυτές οι γεύσεις. Ωραίο, αυτό εγώ θα του βάλω 7. Εγώ ένα 6. Και ο guest star, ευχαριστούμε. Εμφανισιακά δεν είναι πολύ ωραίο. Εμφανισιακά δεν είναι καθόλου. Παρ' όλα αυτά, θα το φάω έτσι, ρε μπρο. Ωπα ρε Γιώργο, εμείς τι θα πάμε. Για πες. Κρέμα με απ' τα χείλη σου. Όχι, μπρο. Κάνεις πλάκα. Κάτσε, μπρο, γιατί έχω απορία. Δεν θα φάω το ίδιο, θα πάω φάω πίσω. Είναι σαν αυτά τα γλυκά που έφερε μια θεία που δεν συμπαθούσε. Ναι, ρε μπρο, με το λιγκέρι, τι είναι αυτό. Μπορώ να σου πω κάτι, εμένα μου αρέσει. Οκ, άμα σ' αρέσει. Και τώρα να βαθμολογήσουμε συνολικά. Μπορώ να αλλάξω βαθμολογίες. Όχι, θέλω να μου πεις εξυπηρέτηση μαγαζιού. Ναι. Μαγαζί και προϊόν. Δώσαμε για όλα αυτά 24 ευρώ. Λίγο τσιμπημένο, όχι πολύ. Φίλε, εντάξει, κοίτα αντικειμενικά. Τα γλυκά είναι ακριβά, αλλά θεωρώ ότι 24 όντως είναι λίγο τσιμπημένο. Εγώ θα βάλω συνολικά ένα 7,5 στα 10. Εγώ θα βάλω ένα 7 εκεί, ναι. Η εξυπηρέτηση ήταν καλή. Γενικά πολύ φιλικό το προσωπικό. Ωραίο design το μαγαζί. Πάρα πολύ ωραία διακοσμημένο. Τα γλυκά ήταν πάρα πολύ καλό το cheesecake, τα άλλα διάφορα, αλλά γενικά δεν είμαι του γλυκού όμως. Οπότε δεν ξέρω αν είμαι καλός κριτής σε αυτή την περίπτωση. Άρα 7,5 βάζω εγώ, 7 εσύ. 7 εγώ και είμαστε μέσα. Φύγαμε να φάμε μεσημεριανό, γιατί με τα γλυκά τώρα θέλουμε. Τα φάγαμε ανάποδα, η αλήθεια είναι. Spoiler alert, θα σε πάω σε ιταλικό. Let's go. Let's go. Πού πάμε τώρα, Φρέντι? Έχουμε έρθει στο κέντρο της Αθήνας και όπως είπα, θα φάμε ιταλικό στο εστιατόριο του κυρίου Ιωαννίδη, προσωπικά του αγαπημένου μου κριτή του δεύτερου Masterchef. Okay. Ο πιο ωραίος και ο πιο κυριλέ για εμένα. Σ' αρέσει το ιταλικό γενικά? Ναι, είναι ρε φίλε ιταλικό. Είναι, είναι. Μακαρονάδες, πίτσες. Θα ζήσεις την εμπειρία του fine dining. Fine dining, φύγαμε. Let's go. Ναι, κανονικό. Με στεναχώρησε. Αφρακόχο το βράδυ. Να σου πω, τι σκέφτεσαι να φάμε τώρα μέσα. Θα σου πω αρκεί να πούμε ότι το μενού, πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, έχει κάποια. Θα δοκιμάσουμε. Σε ρωτήσω λίγο, επειδή τα μπερδεύω, το ταρτάρ είναι ψάρι ή μοσχάρι? Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αρχικά ρε φίλε, ιταλικό, προφανώς και θα πάρουμε ένα καρπάτσιο από μοσχαρίσιο φιλέτο, έτσι. Ωραίο. Έχεις φάει ποτέ καρπάτσιο? Έχω φάει. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι είναι, αλλά φιλάκου, μου φαίνεται γνωστό. Να πω ότι είναι. Είναι μια μαλακία που απλά είναι κυριλέ. Τίποτα παραπάνω. Okay. Θα πάρουμε σίγουρα μια πίτσα που μας πρότεινε πίτσα, και εσύ τώρα. Εντάξει, ας δοκιμάσουμε. Εγώ θέλω να δοκιμάσουμε το νότσι γκοργκολόζα. Αυτό να το πάρουμε, αλλά αρέσει ρε φίλε το νότσι, ρε φίλε. Δεν σου χαλάω χατί. Πάρτο, Γιώργο. Γιώργο, το θέλω. Δεν σου χαλάω χατί. Να πάρουμε ριζότο ή μακαρονάδα. Αυτό το Αλφρέντο πρέπει να πάρουμε. Ταιριάζει το όνομά μου. Αλφρέντι. Γενικά μου αρέσουν τα οστρακοειδή. Τεμάχιο, δηλαδή τι είναι αυτό, ένα τεμάχιο. Άραξε, το κάνω μισό. Ρε φίλε, θα πάρουμε το ταρτάρ, το νιόκι που θες, την πίτσα καρμπονάρα και θα πάρουμε και το στρίδι. Εντάξει. Νομίζω κομπλένει. Λοιπόν, θέλουμε ένα καρπάτσιο, θέλουμε το νιόκι. Από άλλο ορεκτικό το στρίδι. Και τα, ωραία, ταρτάρ παγκρίο. Λέμε να πάρουμε και την καρμπονάρα, την πίτσα. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό το νιόκι μπορεί να μην το έχω πάρει από καλό μάτι, αλλά εγώ αυτό έχουν, περιμένω. Ναι. Μας το έχουν χαϊπάρει πάρα πολύ και μας λένε ότι είναι το καλύτερο πράγμα στο μενού. Ισχύει. Ωστόσο, ρε φίλε, το ιταλικό, να πούμε ότι είναι το πιο safe είναι το με φαγητό, ρε φίλε.
τα ορεκτικά που πήραμε, δηλαδή και το ταρτάρι και το άλλο το φαγκρί. Δεν ότι... θυμάμαι καν τι ορεκτικά πήραμε. Ότι είναι από τα ουσιαστικά πιο καλά, πιο το ορεκτικά. Το φαγκρί θα είναι σίγουρα καλό, ρε μπρο, είναι καλό ψάρι γενικά. Και ξέρεις τι λέει η παροιμία, άμα θες το κόβεις. Το το φαγκρί, το πληρώνεις ακριβά για να το ευχαριστηθείς. Ήρθε το πρώτο πιατάκι. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το ταρτάρ φαγκρί. Μια ερώτηση, μας έχουν χαϊπάρει πολύ για αυτό το νιόκι. Ισχύει ρε φίλε, είναι ωραίο. Ισχύει. Εγώ εσένα εμπιστεύομαι, να ξέρεις. Αυτό το πράσινο, τι λες, θα είναι? Είναι ένα λάδι, λάδι τρούφας. Let's go. Για πάμε. Θα φάω πρώτα. Μάγκες, δείτε πώς είναι. Μπρο, αυτό είναι fine dining. Είναι... ιδιαίτερο. Πολύ γευστικό, πολύ ιδιαίτερο. Πολύ ιδιαίτερο, μπρο. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Έχει ψηθεί την οξύτητα των υπόλοιπων αρωμάτων. Αυτό και το πράσινο εδώ τι είναι, ρε μπρο? Είναι λάδι τρούφας. Από ό,τι ξέρω, μη με φάτε. Αλλά σε αυτόν τρως, νιώσεις λαχανικά, νιώσεις περίεργα πολλά. Α, αυτό που περιμέναμε. Αυτό πρέπει να είναι πιο ωραίο. Αυτό το πράσινο είναι λάδι τρούφας. Λάδι ρόκας. Οκ, ωραία. Τέλεια, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό εδώ πέρα να ξέρεις, που φάγαμε πριν, το ψάρι, το φαγκρί, τι είναι αυτό. Δεν σου θυμίζει λίγο τουρσί? Δοκίμασα μία. Λίγο. Σαν μελιτζάνα τουρσί είναι, μάγκες. Αυτό, μπρο, αυτό είναι το ό,τι καλύτερο, μπρο. Προσούτο. Δεν έχω καταλάβει τι είναι ακριβώς. Είναι ταρτάρ, μπρο. Είναι μοσχάρι φιλέτο πολύ καλής ποιότητας. Okay. Ψημένος στις οξύτες από τα ξύλινα. Ανοίγει πολύ εύκολα πάντως. Είναι μαλακό. Πω, αυτό είναι, φίλε, πολύ νόστιμο. Φίλε, θα σου πω όμως, είναι όντως καλό, αλλά επειδή μου το προμόταραν τόσο πολύ τρεις σερβιτόροι, λέω μαλάκα, θα είναι απίθανο. Και απογοητεύτηκα τώρα, ρε φίλε. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Εμένα αυτό, φίλε, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό είναι ωραίο. Όχι τόσο. Πόσο βάζεις αυτό που τρως? Πόσο λιγόταν αυτό? Καρπάτσιο. Ρε μπρο, θα σου πω, ως γεύση θα το βαθμολογήσεις, γιατί φαγητό δεν το θεωρώ αυτό. Ναι. Θα βάλω ένα 7. Το πρώτο ποσά του μπάζεσαι. Μπορεί να είναι πολύ καλής ποιότητας. Εμένα προσωπικά δεν είναι στις γεύσεις μου, οπότε θα του βάλω ένα εξάρι, ρε. Εδώ το χταράκι χτυπάει όμως. Ήρθανε και τα νιόρκι. Ωραία φαίνονται. Άντε, έλα. Το ηλικαρίδι θα φάω εδώ. Αυτό δεν ξέρω τι είναι που πήρα, αλλά... Μπρο, αυτό είναι τέλειο. Αυτό είναι τέλειο, μπρο. Το πιο ωραίο by far μέχρι τώρα, να ξέρεις. Πω, 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 παιδιά. Να φάμε και από αυτή την κρούστα. Μπρο, είναι πολύ ωραίο αυτό. Παιδιά, δοκιμάστε, δοκιμάστε, παιδιά. Αυτή είναι η πιο χοντρή πίτσα που έχω δει, φίλε. Σε ευχαριστούμε. Ωραίος. Φίλε, κοίτα, η αλήθεια είναι πως όντως είναι πολύ διαφορετική πίτσα από αυτές που έχω συνηθίσει. Ρε φίλε, ναι, να αφήσουμε λίγο το αυγό, να πάρει λίγο, ρε φίλε... Το κάτι της. Να πήξει λίγο, γιατί δεν μου αρέσει να στάζει προσωπικά. Τελευταίο, The Last Dance πίτσα. Παιδιά, είναι τόσο μαλακή που ωριακά μπορώ να την πιάσω, ρε φίλε. Μπρο, είναι πολύ ιδιαίτερη η γεύση της. Είναι καρμπονάρα, αλλά και δεν είναι καρμπονάρα. Κεράτα, αν και αυτή η πίτσα μπορεί αντικειμενικά δεν είναι για χέρι, δηλαδή βλέπεις. Μαλακά, είναι σαν να τρώω μακαρόνια στην Ιταλία. Δεν με τρελαίνω, να σου πω την αλήθεια. Ωραία όμως. Ρε φίλε, είναι γκουρμέ πίτσα. Καμία σχέση με την πίτσα Domino's και αυτά. Καμία απολύτως σχέση. Ξέρεις τι μ' αρέσει και παίρνει πολύ μεγάλο σύνολο, ότι έχει τέλεια ζύμη, φίλε. Δεν με τρελαίνω. Πάρα πολύ. Ναι. Δεν σου φέρνει λίγο σαν. Ίσως το τυρί που έχει, ότι είναι λίγο σαν ξινό. Δεν έχω φάει παρόμοια πίτσα ποτέ στη ζωή μου, ρε φίλε. 8,5 στα 10. Δεν τι θα κάνω τώρα ο μάγκας. Αυτό το σαν πιο ωραίο. Πάμε να δοκιμάσουμε. Μπρο. Δοκίμασε αυτό το πράγμα. Δοκίμασε το. Όλο. Όλο. Βούμα, λέγα. Βάλαμε το καρπάτσιο πάνω στην πίτσα για να δούμε τι θα πει ο Φρέντι. Για μένα αυτό μπρο ήταν 9 στα 10. Ξέρω να τρώω, ρε μπρο. Ξέρω να τρώω να βγω. Έχω μπουκωθεί. Αλλά δεν ήταν όντως καλό. Θα βάλω ένα 7 σε αυτό, στην πίτσα. Εγώ θα βάλω 8,5 στην πίτσα και 9 με το καρπάτσιο. Περιμένουμε τώρα το λογαριασμό. Ωραίο. Και έχει ωραία φρουτάκια, βλέπω. Είναι ωραίο δροσιστικό για να σου αλλάξει τη γεύση. Αυτή η κρέμα είναι πολύ ωραία, μπρο, δοκίμασε. Ρε φιλάκο, πρέπει να δώσουμε τουλάχιστον μισό πόντο παραπάνω επειδή μας κέρασε ένα γλυκό, ρε φιλάκο. Έχει πολλές γεύσεις, πρέπει να τις δοκιμάσεις όλες. Εδώ είναι ο λογαριασμός. Τον έχω φέρει εγώ. Πάμε να δούμε. Δώσαμε 69 ευρώ. Μάγκες στο νιόκι, ό,τι καλύτερο. Εντάξει. Βάζω 9 στα 10. Για πες μια τελική βαθμολογία για το μαγαζί. Συνολικά για το μαγαζί θα βάλω ένα 8 στα 10. Ένα shout-out στη σερβιτόρα στην Αρχοντία που ήταν πολύ ευγενική και καλή. Να το πούμε και αυτό. Εσύ πόσο βάζεις? 8. Νομίζω είναι πολύ τιμή. Κάπου εδώ να κλείσουμε και το μεσημεριανό μας. Ποντάρω στο βραδινό, μπρο. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα μας δείτε με άλλο outfit. Θα βάλω όντως τα καλά μου. Θα πάω να κουστούμι, πάρω. Κουστούμι, δεν ορκίζομαι, αλλά ένα πουκαμισάκι θα πάω να το ψάξω να το πάρω. Ακολουθεί μποτρίνι με δικό του μενού, πανάκριβο. Σε εστιατόριο με αστέρι Μισελέν.
Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Κάντε subscribe, πατήστε like όσοι δεν έχετε πατήσει. Λοιπόν, θέλουμε 40.000 like για να πάμε νοζουρέτ. 40k για Μύκονο και 50k για Χρυσή Μπριτζόλα. Πιστεύω σε εσάς. Go! Πάμε, Βοτρίνη! Η ώρα που όλοι περιμένατε. Ώρα να πάμε στο εστιατόριο του Βοτρίνη. Για γευσιγνωσία. Για γευσιγνωσία. Το πορτοφόλι χτυπάει, έτσι χορεύει. Πάστε τα like. Let's go. Ωραίο μαγαζάκι φαίνεται. Κάνετε. Γεια σας. Έχουμε δύο μενού γευσιγνωσίας που προσφέρονται στο εστιατόριο που αντανακλούν τις παραδόσεις και τους τόπους που μεγάλωσαν οι δύο σέφας, ο Έκτορας και ο Μπίλης. Θα δείτε λοιπόν το μενού περίπατος και το μενού ταξίδι και στα δύο μενού σας δίνετε δυνατότητα να προσθέσετε ένα επιπλέον πιάτο. Έχουν και κοινά πιάτα. Υπάρχουν και κοινά πιάτα, απλά okay. Το ταξίδι έχει περισσότερο. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρχικά να πω ότι όντως, φίλε, από όλα τα εστιατόρια που έχω πάει, είναι μακράν η πιο ωραία εξυπηρέτηση. Μπρο, νιώθεις ότι είσαι κάποιος εδώ. Δεν ξέρω αν έχουν δει τα βίντεο, αλλά ή είναι έτσι, ή όντως είναι σαν να μας περιμένουν. Μπρο, αρχικά όταν βγήκαμε έξω, ήρθε και μας χαιρέτησε ο Μποτρίνη και εμένα και εσένα. Τα έχουν δει τα βίντεο. Τα έχουν δει τα βίντεο. Σίγουρα. Γιατί λες, πήγα σε εστιατόριο διασύμων και δεν είδε τον εαυτό του. Και πέρα από αυτό, μπρο, είχαμε πει ότι θα πάμε στον Μποτρίνη να πάρει like. Και κάποιος θα το έδειξε. Έχουμε ουσιαστικά, θα έρθουν πολλά πιάτα το ένα μετά το άλλο. Επιλέγεις ή στον περίπατο ή στο ταξίδι. Ο περίπατος έχει 100 ευρώ όλο, 100 ευρώ το άτομο, το ταξίδι έχει 140. Πρέπει όμως, ουσιαστικά έχει 2-3 παραπάνω μόνο, τον Γκάστρο Καραβάτζιο, το οποίο δεν το έχει το άλλο. Απλά προσθέτει κάποια περισσότερα πιάτα το ταξίδι. Και αν το σκεφτείς βγάζει νόημα, γιατί ο περίπατος είναι μικρός, το ταξίδι είναι μεγάλο. Ισχύει. Να ξέρεις, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ όταν τα εστιατόρια έχουν έτσι μια ιστορία. Ωραία, ποιο λες να πάρουμε, τον περίπατο ή το ταξίδι? Κοίτα, αντικειμενικά το καλύτερο να πάρουμε το ταξίδι. Εξάλλου η διαφορά είναι μόνο 40 ευρώ. Κάνατε like και σπάσατε το βίντεο για να έρθουμε εδώ. Πάρτε και κανένα μπλουζάκι damage, γιατί έχει χρεωθεί πολύ ο αδερφός εδώ πέρα. Δεν θέλω την κουνιές με το κοινό μου. Θα πάρουμε το ταξίδι, ρε φίλε. Εντάξει. Ωραία. Πάμε. Και αύριο θα τρώω ψωμί. Και βγάζει βίντεο. Ναι. Ήρθαμε για κριτική. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Εσύ θα πεις κάτι? Όχι, εγώ θα πιω μόνο το ζύμπρο κομπλέ. Θεωρώ ότι είναι περιττό. Θέλουμε, θα πάρουμε το ταξίδι. Δύο και εγώ θέλω και ένα άπερολ. Το θέλετε να προσθέσετε κάτι εξτρά? Και όχι, είμαστε όχι, είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Εδώ λοιπόν σας αφήνω και το μενού που έχετε επιλέξει σε μια μικρογραφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το είπατε και το κάναμε τελικά. Το περιμέναμε. Τα έχουν δει τα βίντεο. Τελικά έχει δίκιο ο φίλος μας. Ρε πρώτα μιλάω εγώ. Και ας πω και κάτι, αυτό το βίντεο θα πάει 500k και 50.000 like. Και οπότε ετοιμάσου για να νοσρίτη ή να σκάσει πολλά λεφτά. Μάζευε λεφτά από τώρα, μπρο. Η μπριζόλα κάνει 1000 ευρώ. Πρώτο πιάτο που μας έφεραν είναι αυτό εδώ το μακαρόν. Να σας πω ότι με κάθε γεύμα που θα μας φέρνουν είναι ένα στάνταρ μενού το ταξίδι. Και το συγκεκριμένο είναι το πρώτο και λέγεται μακαρόν άγριων μανιταριών. Και έχει και ιστοριούλα αυτό. Και έχει και ιστοριούλα. Αυτό που έλεγα ότι μ' αρέσει. Εγώ βρίσκω ένα άλλο πρόβλημα. Πώς θα τα φάμε όλα αυτά, ρε μπρο? Έλα, πάμε να δοκιμάσουμε. Με το 3, αλλά όλο. Ένα. Σιγά σιγά θέλει, ρε, όχι έτσι. Να καταλαβαίνεις κάθε γεύση. Μπορεί να είναι πάρα πολύ νόστιμο. Μπρο, είναι τέλειο. Δεν είναι σαν να παίρνεις ναρκωτικά αυτό το πράγμα. Αυτό εδώ, κοίτα εδώ, κοίτα το βλέπεις. Το κάνεις έτσι τώρα εδώ. Δεν πρέπει να είναι τόσο ωραίο, φίλε. Σαν γλυκά και αλμυρό. Μα και ήταν γλυκό και αλμυρό και τραγανό και μαλάκα. Μα τι φάγαμε, ρε μαλάκα, τι ήταν αυτό? Μακάρι να μπορούσα να καταλάβετε αυτό που μόλις φάγαμε. Σε αυτήν λοιπόν και τόσο μικρή δουλειά θα καταφέρουμε να ταξιδέψουμε σε δύο διαφορετικά μέρη, στην Άρτα και στη Σαντορίνη. Έχουμε μια τραγανικά σπάφλα γεμισμένη με καμιστό χέλι Άρτας, κρέμα φάβα Σαντορίνη, πίκλα από αγγούρι. Απολαύστε. Ωραία. Αυτό το τρώμε κατευθείαν. Να δούμε, θα είναι τόσο ωραίο όσο τα άλλα. Πάμε. Να τσουγκρίσουμε στην υγειά μας. Σπινάκι. Μπρο, να έχει 15.000 διαφορετικές γεύσεις ταυτόχρονα σε μια μπουκιά. Μπρο, νιώθω ότι ξεκλειδώνω καινούργιες γεύσεις. Ναι. Μπρο, αλήθεια, το πιο worth μαγαζί που έχω έρθει ποτέ. Δεν μπορώ να το συγκρίνω με κάτι άλλο. Αυτό ήταν καπνιστό χέλι με φάβα. Ρε μπρο, σου λέει μάνα, σου κάνω καπνιστό χέλι με φάβα. Περιμένεις να το πας αυτό, ρε φίλε. Λες, πάρα παραγγείλω σου μπλάκι.
Τι τρώμε, ρε φίλε. Μπρο, ήταν τρομερό. Ρε φίλε, θέλω δεν να δώσω. Δεν χαϊδεύω αυτιά, είναι όντως καλό, ρε μπρο. Αυτά εμείς τα κάνουμε επειδή λόγω των παιδιών και των συνδρομητών να δώσουμε ένα shout-out που μπορούμε να τα κάνουμε αυτά ναι, για τα βίντεο. Ισχύει. Άλλη φίλε, αυτό είναι εμπειρία ζωής. Να πούμε ένα ευχαριστώ, ρε φίλε, στου subscribers. Πραγματικά ευχαριστούμε, μαγκέ. Μπρο, νιώθω ότι τρώω κάτι παράνομο. Ένα πολύ λίγο. Αφιέρωση προς τη μελλοντική μου γυναίκα. Όποια κοπέλα φέρω εδώ πρώτο ραντεβού, θα την παντρευτώ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Μποτρίνη. Να σας πω κάτι. Έκτας. Νιώθουμε ότι αυτά που τρώμε είναι παράνομα. Πραγματικά φοβερά, όλα ναι, τέλεια. Όλα τέλεια. Στραγανή βάση από ρεμπίθι. Έχουμε μέσα μαριναρισμένο κολλιό σε ξύδι από κουκουξιλιά και στην κορυφή έχουμε ένα πίκλα πατζά. Αυτό είναι το τρίτο καλωσόρισμα, έχει άλλο ένα. Δηλαδή αυτά είναι έτσι για τα ναι, έλα παιδιά, όλα. Δείτε λίγο που είμαστε ακόμα. Είμαστε στο τρίτο εδώ πέρα και έχουμε όλα αυτά. Ρε φίλε, πάμε να δούμε. Όχι όλο, λίγο. Το πρώτο που μπορεί να πεις ότι it's okay. Πάλι είναι ωραίο ρε μπρο, αλλά δεν είναι όντως τόσο εντυπωσιακό στα προηγούμενα. Αυτό είναι ταρτάκι με κιλό. Με παντζάρι. Το παντζάρι το νιώθεις πάντως. Εγώ θα ξανάρθω τώρα, ξέρεις. Έβλεπα το Φρέντι, γκρίνιαζε εκεί στο OVO. Ακριβά το ένα το άλλο. Εδώ που είναι τα εξαπλάσια λεφτά, είσαι ήσυχος. Θα σου πω. Όχι. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Θα σου πω τι γίνεται. Θεωρώ ότι για αυτά που έφαγα στο AVO, όπως λεγόταν, ήταν ακριβά. Αυτά που τρώω εδώ, ρε μπρο, θεωρώ ότι είναι καλά προς το παρόν. Δεν έχουμε φάει πολλά ακόμα, αλλά είναι τελείως διαφορετική εμπειρία εδώ, ρε μπρο. Είδες πώς μας υποδεχτεί είναι σερβιτόρι μου, μου έσπασε την καρέκλα να κάτσω. Άλλο level, bro, άλλο level. Και να πω ότι από το τηλέφωνο ήταν εξυπηρετική. Ναι. Θα σας πω τώρα κάτι, χωρίς υποσχέσεις και όχι, Φρέντι, δεν ξέρω, νομίζω δεν το είπα ποτέ. Εδώ μέσα, σε αυτό το μαγαζί, υπάρχει ένα full privé τραπέζι, το οποίο είναι μέσα στην κουζίνα και σου μαγειρεύει ο σεφ μπροστά σου. Ο Μποτρίνη. Δεν ξέρω αν είναι ο Μποτρίνη. Καλά, ή ο άλλος δεν νομίζω να είναι ο Μποτρίνη. Ναι, δεν νομίζω να είναι ο Μποτρίνη. Ίσως να το δοκιμάσουμε για κάποιο άλλο, ας πούμε. Ναι. Μετά το Νουζρέτ. Αν το βίντεο του Νουζρέτ πάρει 100.000 like. Από πάνω υπάρχει ένα κομμάτι από το γάβρα του Πάρου, γάβρος Πάρου. Όπως βλέπω, το γάβρος Πάρου έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι 4-5 φορές μεγαλύτερος από ένα κανονικό γάβρο. Όντως φαίνεται. Από πάνω θα βρείτε μία κρέμα από πιπεριές φλεωρινής και μία πούδρα από λιαστή ντομάτα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό δεν τρώγεται. Όχι ρε, δείγμα είναι. Περίεργο. Μπρο, μου θυμίζει ένα σπιτικό φαΐ. Αυτή η σάλτσα είναι η σάλτσα της γιαγιάς, ρε μπρο. Ρε μπρο, ξέρεις τι γίνεται. Αν αυτό δεν μου άρεσε. Είναι πολύ. Μένα μου άρεσε. Ξέρω τι είχε διαφορετικό. Η σάλτσα είχε κάτι το ιδιαίτερο. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Τελειώσαμε λοιπόν με τα πρώτα πράγματα. Νιώθεις ότι έχεις χορτάσει. Όχι, εντάξει. Ευχαριστούμε. Όπως βλέπετε, λείπει ένα παλιό. Βασικά χαρακτηριστικά ροζμαρικό. Έχουμε αφρά από νούμπουλο. Νούμπουλο είναι ένα κερκυραϊκό αλατικό, το οποίο φτιάχνει και παλαιώνει στο κελάρι στο Ετρούσκο ο ίδιος ο σεφ. Πάνω θα βρείτε την πηγαίνει ξεφία για να μπορέσουμε να φτάσουμε τα επίπεδα λιπαρότητας συγκρίνοντας την παραδοσιακή συνταγή της καρμπονάρας, η οποία περιέχει την Κουαντσιάλε. Αμάν, ωραία. Αυτό πρέπει να είναι τρομερό, φίλε. Είσαι έτοιμο να φας την πρώτη καρμπονάρα χωρίς μπέικον, χωρίς κρέμα γάλακτος, χωρίς αυγό, χωρίς τίποτα. Χωρίς μακαρόνια. Χωρίς μακαρόνια. Ισχύει, το ξέχασα αυτό. Περίεργη κρέμα, αλλά ωραία. Αλλά θυμίζει όντως πολύ καρμπονάρα, δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Μαλάκα, τι φας, τι περίεργο φαγητό. Ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω αν μ' αρέσει ή όχι. Όχι, εμένα μ' αρέσει. Δεν νιώθω ότι απλά τρώω δεν καρμπονάρα, νιώθω, κάτι ξεχωριστό. Νιώθω ότι τρώω μία μους. Εγώ ξέρω τι νιώθω ότι τρώω. Το magic, το παγωτό με το φουντούκι, συνδυασμό με τη μακαρονάδα. Έτσι, ωραίο. Και γάμω τις καρμπονάρες, φίλε. Να σου φτιάξω μια καρμπονάρα, ωστόσο καρμπονάρα. Να γεννάς πεινασμένος από τη δουλειά. Μπορώ, μου έφτιαξε καρμπονάρα. Να κάνω σαν σκύλος. Μία φορά ήρθε εδώ πέρα ο κάβαλος και κοιτάξτε πώς το λέρωσε. Παρατήρησα, φίλε, είναι ότι περιμένουν να συγχρονιστούν για να αφήσουν μαζί τα πιάτα. Δεν έρχεται ένας, έρχονται πάντα δύο. Αλλά αυτό, μπρο, αυτή η λεπτομέρεια είναι που κάνει διαφορά. Ισχύει. Συνεχίζει το δείπνο σας. Μπροστά σας έχετε μια χρυσή ρέγγα ακριβώς. 100% αληθινή, αλλά. Κάτσε αυτό, είναι αληθινό. Κοσμητική για το τραπέζι σας. Ναι, ναι, όχι, ενώ είναι αληθινό αυτό το ψάρι. Είναι αληθινό το ψάρι. Α, okay. Εδώ λοιπόν εμείς έχουμε και ένα quiz απέναντι στους καλεσμένους μας. Βάζουμε, αν θέλουν πάντα, στη διαδικασία να ψάξουν σε ποια υφή έχουμε κρύψει τη ρέγγα. Πιστεύω να το βρω γιατί γενικά μου αρέσει η ρέγγα και τρώω συχνά. Οπότε. Ρέγγα, τι είναι. Ψάρι. Θα το πιάσει εδώ και το πόρτα, ρέγγα, καλαμποκόψωμο και από κάτω προς το πάνω. Νιώθω το ότι έχω σκάσει ρε φίλε. Κάσε ρε μπρο που είσαι σκάσει. Το quiz, όπου όποιος του πει σε ποια υφή βρίσκει τη ρέγγα πληρώνει.
περίεργο. Περίεργο και ωραίο ταυτόχρονα. Mm. Αισθανθήκατε κάτι κρύο στο τρώγατε? Ναι, αλλά από στο κάτω-κάτω. Τι κατάλαβα τη ρέγγα. Κάτω-κάτω στη βάση λοιπόν είναι τα ζεματιστά, τα χόρτα. Πάνω μπαίνει η ρέγγα σε μια μορφή παγωτού. Τώρα τη βρήκατε η ρέγγα. Πήρα να κάτεψε το είναι μακράν καλύτερο. Ρε, μπορώ να σου πω κάτι. Εμένα μου ανακατεύει λίγο αυτό το φαγητό. Νιώθω ότι τρώω κρέμα μωρού, αυτό. Αυγό. Όχι, όχι. Αυτό είναι σαν να τρως πρασόπιτα, μπρο. Το βρήκαμε. Ήταν η παγωμένη. Είμαι πελάτης. Όχι, δεν έχω ξέρα. Τις τρίτες έρχομαι εδώ. Θα μας εκπλήξεις τώρα. Ένα στάδιο το οποίο δεν αναγράφω στο μενού σας και είναι το δικό μας ψωμί, το οποίο ζυμώνεται και ψήνεται καθημερινά στο εστιατόριο. Χαίρομαι πολύ που θα φάω έτσι κάτι απλό να με ηρεμήσει λίγο. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Μπρο, αλήθεια, θέλω να φω κάτι να... Μπρο, είναι τόσο μαλακό. Μπρο, θέλω να φω κάτι να ηρεμήσω, ρε φίλε. Το μαύρο πρέπει να hits better. Σου είπε πρώτα το άσπρο, ρε μπρο. Πρώτα το άσπρο είπε. Ναι. Σαν κέικ είναι το μαύρο. Πολύ μαλακό ψωμί, ρε φίλε. Δεν έχει πολύ δροσιστικό κάπου, πολύ κρύο. Για να είμαι αντικειμενικός, it's okay. Εντάξει, δεν κάνω ψωμί wow, bro. Εντάξει, okay, είναι ψωμί. Αλλά είναι από τα καλά ψωμία που έχει φάει μέσα, bro. Μέχρι τώρα, εντάξει, δεν έχουμε τίποτα να σχολιάσουμε για την εξυπηρέτηση. Μια αλήθεια τώρα, για να το πάρει όπως θέλει ο κύριος Μποτρίνη. Το ελαιόλαδο δεν με τρελάνε, έχω φάει καλύτερο. Βρήκα ένα αρνητικό. Εγώ δεν θα σταθώ στο ελαιόλαδο. Αν το μόνο αρνητικό έχω να πω που δεν είναι αρνητικό είναι ότι ρε φίλε, εγώ επειδή είμαι πολύ απλό στο φαγητό μου, μου έχουν έρθει πάρα πολλές γεύσεις και είμαστε ακόμα το 1/3. Εμένα λίγο με έχει ανακατέψει. Λίγο. Α, ναι, αλλά όχι. Αυτό είναι προσωπικό, γιατί ναι, εγώ είμαι περίεργος με αυτά. Μπορεί. Από εδώ και πέρα έχουμε άλλα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Όχι, αποκλείεται. 9 ήταν πριν. Αμάν. Η εικόνα μου αρέσει. Διότι σε αυτό το ξέρω συνδέονται οι δύο πατρίδες του σεφ τώρα, Ελλάδα και Ιταλία. Συγκεκριμένα, έχουμε μία βάση από ψηφία. Από πάνω θα βρείτε μια κερκυριακή νερά τη σαλάτα. Έχει να κάνει με τη λατινική όρο του πορτοκαλιού. Και από πάνω υπάρχει μια σορμπέ από πράσινη καυτερή πιπεριά. Πάντα ανάποδα το μαχαιροπύρο. Έπρεπε να είχαμε ειδοποίηση, ρε φίλε, τώρα αυτά. Τι ειδοποίηση? Να πω, σας παρακαλώ, το σερβίτσο του. Σερβίτσο. του Φρέντι να είναι ανάποδα. Έλα, let's go. Τρομερό. Τρομερό. Μην το φας καν. Ας το φάω εγώ. Κάτω στραπατσάδα. Ο μελέτα στα μαλάκα του. Είναι πολύ καλύτερο. Και ξέρεις τι άλλο κάνεις. Κόβεις και εδώ λίγο ψωμί. Αφήνεις εδώ πάνω και το παπαρώνεις έτσι ωραίο. και... Τρομερό, ε. Έλα, πες την αλήθεια, ρε φίλε. Είναι ωραίο, ρε φίλε. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Δεν μπορώ να το περιγράψω όμως, ρε μπρο. Τώρα που ήρθα εδώ, μπρο, νιώθω ότι δεν έχω πλούσιο λεξιλόγιο. Μ' αρέσει που λένε και μια ιστορία πίσω από κάθε φάι, φίλε. Ναι. Πολύ σημαντικό. Νιώθω ότι ο ξεφίας λίγο σαν να το χαλάει αυτό. Όχι, όχι. Είναι ωραίο. Είναι γλυκό, ξινό, πικρό. Τα πάντα μαζί. Δεν πιστεύω ότι θα το πω αυτό. Αλλά έχω χορτάσει. Μου φαίνεται πολύ περίεργο. Έτσι, φίλε, έτσι. Άλλα 8 πιάτα έχω. Μαλάκα, αρχίζω και κουράζομαι τέτοια. Θέλω νερό τώρα και δεν έχω... πήραμε και πελεγκίνο που να βρακούθω. Μπρο, βγάλ τα πέρα με αυτό το νερό, δεν υπάρχει άλλο budget. Αρχίζουμε λοιπόν με καρμιστή παλαμίδα. Η παλαμίδα ανήκει στην κατηγορία του λευκού τόνου. Στη βάση της έχουμε κρέμα από ταραμά, μαρμελάδα μαύρης ταφίδας, ρεβίθι από τη λίμνο, πράσινο μήλο και σαλάτα από τσιτσίρα. Ωραίο, ωραίο ακούγεται αυτό. Λοιπόν, είμαστε στη μέση του καταλόγου. Ωραία. Ναι. Μέχρι τώρα είναι όλα ωραία, όλα κυλάνε. Όλα έχουμε λίγο κουραστεί από τις πολλές γεύσεις. Ποιος κουράστηκε? Εγώ. Δεν κουράστηκε. εγώ λίγο έχω κουραστεί. Το συγκεκριμένο το δοκίμασες. Εμένα μου άρεσε πολύ. Μπρο, τόνος τον τρώω μόνο σε κονσέρβα, ακόμα και φρέσκο που θα πάρω το μαγειρέψω. Δεν μ' άρεσε μαγειρεμένος ψημένος. Για δες αυτόν. Δεν είναι κακό, ε. Όχι. Ναι, ρε μπρο, όταν το βάζεις στο στόμα σου έχει ωραία γεύση, αλλά όσο η φύτη του ψαριού που είναι... Ναι, γενικά... Με κάνει να συχαίνομαι, όχι ότι είναι άσχημο. Μέχρι τώρα έχουμε φάει πολύ ψάρι, ρε φίλε. Κρέας έχει μόνο στο τελευταίο γεύμα. Από Κέρκυρα, ρε Μποτρίνη, δεν θα φάει ψάρι. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον κολοκύθι αυτό. Ένα φιάντο λοιπόν, το οποίο μας δείχνει πόσο απλό δεν είναι. Φίλοι λαδιού στη βάση, με τρεις φέτες από κολοκύθι, ελληνική τρούφα στην κορυφή και το συνδυάζουν με ένα πολύ ιδιαίτερο τυρί της Ελλάδας, όπου ονομάζεται καρύκι. Μπρο, σαν πίτσα από το ρατατούλι, καρύκι. Λάδι τρούφας, αυτό το θυμάσαι που το φάγαμε το μεσημέρι πάνω στο ψάρι. Βεβαίως, το φάγαμε. Μα, μυρίζει περίεργα. Και είναι πολύ ωραίο, μπρο. Σαν μπακλάβα. Φίλε, είναι σαν να τρως σπανακόπιτα. Σπανακόπιτα με φέτα. Αγαπητά, ναι. Αλλά είναι σαν μπακλαβά φτιαγμένο.
Αν δεν φας το τυρί, δεν θυμίζει πανακόπτα. Αν φας τυρί, θυμίζει πανακόπτα με φέτα. Τη βάση του είναι σαν μπακλαβάς. Φρέντι, ομολογώ ότι έχει φάει πολύ παραπάνω από μένα, αλλά το συγκεκριμένο μου άρεσε τόσο πολύ που δεν το τίμησα. Ειδικά το κάτω το μπακλαβαλιάδο. Το πιο ωραίο να σα είναι το κολοκύ. Θυμίζει λίγο σαν αγκούρι, ρε φίλε. Ήταν πολύ ωραίο. Μα ναι, μα λέει κολοκύ. Νομίζω ότι είναι μπακλαβά αγκούρι. Ο μπακλαβά πώ γίνεται, δεν ξέρω. Αλλά φίλε, όντω δεν τρώω πολύ. Αλλά εγώ, α πούμε, που δεν έχω αφήσει τίποτα, ό,τι έχουν φέρει το έχω φάει. Αυτή τη στιγμή όντω έχω σκάσει, μπρο. Είναι το μποτρίνε, α πούμε, η καλύτερη προϋπηρεσία μπορεί να έχει ένα. Αυτή τη στιγμή, ναι. Ωστόσο, το μενού είναι αυτό που λέμε, έχει ταξίδι μπροστά σου. Είναι πολύ. Φίλε, είναι ταξίδι, όντω. Χαρίδα έχει αυτό. Ακριβώς με αυτό το πιάτο το ονομάζουμε αναφορά στον Καραβάτζο, ο οποίος είναι ένας Γάλλος καλλιτέχνης. Ζωγράφος. Ακριβώς. Εδώ είναι όλα τα υλικά τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει εκτός από τη γαρίδα για το πιάτο σας. Α, ναι. Αυτό πρέπει να είναι τέλειο, φίλε. Λοιπόν, άκου. Για πες. Θα πάρω πράγματα πρώτα. Μία μπουκιά από γαρίδα. Μία μπουκιά από φράουλα και λίγο από το ζουμάκι. Στη κάλυνο ξυπνούς το λένε δυνάμενο με το ζήτα, λένε ζουμάκι. Άκου, είναι λίγο άψιστο. Δοκίμασε αυτό. Όχι. Δοκίμασε το. Αλλά γενικά είναι πολύ νόστιμο. Σε παρακαλώ, δοκίμασε αυτό το καφέ. Αυτό, μπράβο. Ούτε φοβάσαι, είναι ωραίο, γι' αυτό το λέω. Πόσο βάζεις αυτό? Άμα ήταν και ψημένο, ρε, είναι ομό, ρε, πλάκα. Είναι τέρμα ομό. Πρώτη είπες με ένα παράπονο του στυλ, ξέρετε το μου να το φάω. Σε όσα έχω πει είναι τέλειο, αν υπομονώ να το φάω είναι χάλια. Δεν το ξαναλέω. Άκου, αυτό ήταν πολύ νόστιμο, απλά ήταν άψητο τελείως. Σαν την ξέρω ψημένη γαρίδα, σαν κάρβουνα δεν έχει. Βρήκα πώς τρώγεται αυτό το πιάτο. Παίρνεις το ψωμί και το παπαρώνεις στη παλαιωμένη ντομάτα ενός έτους. Χωρίς να πάρεις τα υπόλοιπα. Μαζί με λίγο στρόμπερι. Μπες, είναι τέλειο, μπρο. Ποια σου είναι αυτό, ρε. Ωπα ρε μπρο, τι γεύση είναι αυτό. Ωπα ρε μπρο, αυτό με εκπλήσει με. Το δοκίμασε μπρο. Α, αυτό ναι, αυτό ωραίο. Να πούμε ότι ο ίδιος ο Έκτορας είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε. Μέχρι τώρα έχουμε τα γλυκά και ακόμα όλα είναι top. Ελπίζω να τα καταφέρετε. Ναι, πραγματικά έχω χορτάσει πάρα πολύ, φίλε. Πολλές γεύσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ανακαλύψαμε και ξεκλειδώσαμε καινούργιες γεύσεις που δεν είχαμε. Είναι πολύ σημαντικό. Σύντομα ελπίζω να πάμε και σε κάποιο. Κέρκυρα, Σαντορίνη, όπου είναι. Μέχρι στιγμή αυτό το πρώτο που μας δώσατε, το πρώτο το μακαρόνι, τι ήταν αυτό. Ναι, το πρώτο το θυμόμαστε. Τι γεύση ήταν αυτό. Το παράνομο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό είναι το τελευταίο γεύμα από τα αλμυρό. Αυτό φαίνεται τόσο δυνατό. Έχει και το κρεατάκι του, έχει και τα. Πόβο τώρα μυρίζει. Αυτό μπρο πρέπει να είναι το πιάτο, νομίζω. Είναι ρε μπρο, είναι. Από το μαχαίρι το καταλαβαίνει. Λέει μποτρίνη πάνω. Από την κριτική μαχαίρα. Κάτσε μα, μα βγάζει καλαρίγκι. Πάμε το αρνάκι μα. Όλα αυτά εδώ. Oh, bro. Άσε το κινητό και φάει τέλειο. Ωραίο, ε. Ναι, ρε, μπρο, επιτέλους, ρε, φίλε. Μπρο, αλήθεια, πρώτη φορά τρώω και είμαι σε φάση, επιτέλους τελειώνω. Να πω, φίλε, ότι το γεύμα που περίμενα ήταν και ουσιαστικά σε εισαγωγικά το πιο φυσιολογικό γεύμα. Όλα είχαν να κάνουν λίγο γύρω από το ψάρι και τα τυριά. Εγώ δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την όρεξη ή τη διάθεσή μου, αλλά θεωρώ ότι ξεκίνησε πολύ τέλεια και όσο πήγαινε έπεφτε λίγο. Ναι, επειδή. Μπορεί να κουραστήκαμε. Νομίζω ότι κάναμε το λάθος να πάρουμε το πολύ μεγάλο κατάλογο με τα πάρα πολλά πιάτα. Τώρα που κλείνουμε, που έχουν μείνει τα γλυκά. Ποιο είναι το πιο τοξικό πράγμα που σου έχει πηγκόμενα? Το να ψάξει το κινητό μου. Αλλά αυτό είναι πολύ κλασικό, ρε μπρο. Α, όχι, ξέρω τι είναι, μπρο. Να ψάξει τη λεκάνη τη τουαλέτα να δει αν έχω πότες που έχω χρησιμοποιήσει με άλλη. Αλλά δεν ξέρω αν είναι τοξικό και αν είναι cringe, απλά δεν ξέρω. Έχουμε κάτι το οποίο θέλουμε να είναι δροσερό και ελαφρύ για να ξεπλύνει τη γεύση του αρνιού και να μπορέσουμε να περάσουμε στο κυρίως γλυκό. Μπροστά σας έχετε στη βάση γλυκά του κουταλιού από εσπεριδοειδή και κουμκουάτ και ένα σορμπέ από καρότο και πιπερόρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απολαύστε. Πώς δεν μ' αρέσει αυτό. Είναι γλυκό του κουταλιού. Το λεμόνι σαν να τριχιάζει όμως λίγο. Δεν είναι λεμόνι, είναι νεράτζι. Πρέπει να μου προκαλεί ένα νευρολογικό σοκ αυτό, το βλέπεις. Μα μ' αρέσει. Μία μπουκίτσα, η οποία νομίζω είναι αμυγδαλωτό. Και εδώ θα σκόψω τη γαλατόπιτα, θα κόψω. Αμυγδαλοβούτυρο μαζί με. Αμύγδαλο. Εξυπηρέτηση. Εξυπηρέτηση δεν έχω δει καλύτερη. Φαγητό, δηλαδή γεύσεις, όλα αυτά. Το πρώτο μενού, δηλαδή το. Ο περίπατος, νιώθω ότι είναι όσο. Το άλλο, εντάξει, εμείς τώρα για το βίντεο το κάναμε, αλλά άμα ξανάρθω, ας πούμε, θα πάρω το περίπατο. Μπροστά σας έχετε μπίτερ σοκολάτα συνδυασμένη με μυστιλά και ένα σορμπέ από μπαζάρι και μυστιλά.
και το κεντρικό γλυκό. Δεν θα σας πούμε τι είναι. Ωραία. Ναι. Θα τελειώσουμε πάλι με ένα quiz. Οκ. Okay. Θα μας πείτε εσείς τι είναι. Τέλεια. Κανταΐφι. Κανταΐφι είναι. Το κανταΐφι είναι ελληνικό, ρε μαλάκα. Κανταΐφι, ε. Ε. Όχι. Χόλιβα. Όχι, ρε. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Αυτό που στις κηδείες που δίνουν. Χόλιβα. Μπρο, είναι χόλιβα. Είναι η ίδια γεύση, μπρο. Ισχύει! Να το πάρει το ποτάμι. Καλή τσούνη. Έλα, να το πάρει το ποτάμι. Μόλις σας το πω, θα πείτε κατευθείαν ναι, αυτό είναι. Για πες. Μελομακάρο. Πω, δεν μπορώ να φάω άλλο. Λοιπόν, για όλα αυτά δώσαμε 307 ευρώ. Φρέντι, θέλω να το θυμάσαι. Με έβγαλες για φαΐ και πλήρως 307 ευρώ. Στο γάμο σου πάλι. Έχεις και τον νουσέτ, μην βιάζεσαι. Σε αυτό το σημείο, μάγκες, θα κλείσουμε το βίντεο έξω από το κατάστημα του Μποτρίνη. Σας υποσχεθήκαμε κάτι και το κάναμε. Τώρα οπότε μένει... είναι η σειρά σας. Είναι η σειρά σας, ωραία. Θα βαθμολογήσω το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη μου εμπειρία με ένα 9,5 στα 10. Φίλε, και εγώ 9 θα βάλω. Ως εξυπηρέτηση δεν έχω βιώσει πιο ωραία εμπειρία σε εστιατόριο ζωή μου. 10 στα 10 οι σερβιτόροι. Παιδιά, αλήθεια, top. Δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό. Δεν βρίσκω ούτε μία τέλεια. Το φαγητό ήταν πολύ καλό. Κάποια δεν μου άρεσαν. Όχι ότι δεν ήταν καλά τα φαγητά, απλά δεν ήταν στα γούστα μου. Αλλά αυτό με τη διάρκεια, ρε φίλε, όντως σε κάποια στιγμή κουράστηκα, ρε φίλε. Αυτό και πάντως χορταίνεις. Αυτό που λένε ότι δεν χορταίνεις είναι μύθος, παιδιά, όντως χορταίνεις. 9 στα 10 εγώ. Like, subscribe, στείλτε το βίντεο σε φίλους σας και τα λέμε. Μπορεί να τα πούμε στην Μύκονο. Μπορεί, μπορεί. Έλα, γεια. Yeah.